Έχουμε στην παρέα μας τη Θέκλα. Θέκλα μου αγαπημένη, καλό απόγευμα. Χαίρετε, καλό απόγευμα σε όλους. Αφιερώσαμε έτσι ένα τραγούδι στις πεθερές, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Σε ακούμε, σε βλέπουμε κιόλας. Είμαστε καλά εσύ. Είσαι καλύτερα, Αλέξανδρε, με είμαι μια σου. Χαρά, είμαι τούρπο. Σε είδα που κουνιώσουν. Δίκιο, και δεν σε ακούσα. Λέω, σε είδα που λυκνιζόσουν. Ναι, μα ήταν ένα τραγούδι αφιερωμένο στις πεθερές, δεν ξέρω αν συμφωνείς, αν θα αφιέρωνες κι εσύ στις πεθερές αυτό το τραγούδι. Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι οι πεθερές είναι άνθρωποι όπως είμαστε όλοι και κάποια στιγμή μπορεί να βρεθούμε στη θέση τους, είτε να γίνουμε πεθερές, είτε να γίνουμε πεθεροί. Ναι. Οπότε γιατί να μην τους αφιερώσουμε αγαπητικά και όμορφα και αστεία τραγούδια. Έτσι, θα θέλαμε να μας αφιερώσουν και εμάς μετά, δεν είναι, όταν και αν θα βρεθούμε στη θέση τους. Στη θέση αυτή. Λοιπόν, θέλουμε να πάρουμε έτσι λίγο τα πράγματα από την αρχή. Πώς μπορώ να έχω μια καλή σχέση με την πεθερά μου? Πολύ ωραίο ερώτημα και είναι ένα ερώτημα το οποίο βασανίζει πάρα πολλούς νέους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στη φάση της ζωής τους που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους, να την επισημοποιήσουν, να συγκατοικήσουν με το τέρι τους, να υπογράψουν ένα σύμφωνο συμβίωσης, να αραβωνιαστούν, να παντρευτούν και γενικώς να γνωριστούν με τα σόγια. Η αλήθεια είναι ότι είναι αστικός μύθος και είναι και κοινωνική προκατάληψη ότι η πεθερά σημαίνει ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα αγαπητό, το οποίο δεν συμπαθεί την νύφη της ή τον γαμπρό της. Συνήθως συμπαθούν τους γαμπρούς περισσότερο από τις νύφες, έτσι ναι. Κυριαρχεί να πιστεύουμε και γενικότερα υπάρχει ένας φόβος ότι δεν θα τα πάμε καλά με την πεθερά. Ναι. Ως ψυχολόγος έχω συναντήσει πολλά περιστατικά ειδιποδίου συμπλέγματος συνήθως, τα οποία οδηγούν σε προβληματικές σχέσεις πεθεράς με νύφης ή πεθεράς με γαμπρό. Ναι. Όταν λέμε στην ψυχολογία τον όρο ειδιπόδιο σύμπλεγμα, μιλούμε για εκείνη τη συνθήκη στην οποία η μητέρα ερωτεύεται πλατωνικά το παιδί της, κυρίως το γιο της, συνήθως το γιο της. Έχει ιδιαίτερα στενή σχέση με το γιο της, έχει ένα δεσμό με το γιο της που είναι συναισθηματικά αιμονικτικό. Δηλαδή συνδέεται με το γιο της σαν να είναι ο άνδρας της σε συναισθηματικό μόνο επίπεδο, όχι σε σαρκικό επίπεδο. Και όταν ο γιος της αποκτήσει γυναίκα και η γυναίκα την οποία θα της τη γνωρίσει και θα μπει στην οικογένειά τους, νιώθει μια απειλή και διατίθεται αρνητικά προς τη γυναίκα του γιού της. Ναι. Με τα γνωστά ανέκδοτα που κυκλοφορούν, με τις γνωστές ιστορίες του χωριού, της πόλης, ναι, γενικότερα. Είναι ένας φυσιολογικός φόβος που μπορεί να έχει μια νέα κοπέλα που προχωρεί σε γάμο ή ένα νέο παιδί που προχωρεί σε γάμο ή ακόμη και ένας όριμος άνθρωπος που προχωρεί σε γάμο, αν θα τα πάει καλά με τη μητέρα του συντρόφου του, τη συντρόφου του. Σήμερα να δώσουμε μερικές πρακτικές συμβουλές. Δεν ξέρω αν έχεις χρόνο να βγάλεις και τηλεφωνικές γραμμές. Φυσικά θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. 77, 77, 10, 88. Ό,τι απορία έχετε που αφορούν νύφες, πεθερές, γαμπρούς, εδώ είμαστε να σας τις λύσουμε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε όμως μέχρι να έχουμε γραμμές. Ναι, είναι φυσιολογικό να υπάρχουν έγκυες, οπότε ας δώσουμε κάποιες συμβουλές. Ναι. Πριν ξεκινήσουμε, εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή μιλήσαμε για τη σχέση του γιου με τη μητέρα και ότι έχει αντίχτυπο στην νύφη, δεν ισχύει όμως το ίδιο. Εγώ νιώθω ότι οι πεθερές των μητέρων. Με έναν διαφορετικό τρόπο, αλλά εξίσου συναισθηματικά. Ναι. Μία μητέρα μπορεί να είναι υπερβολικά δεμένη με την κόρη της, να ζει διαμέσου της κόρης της τη ζωή που δεν έχει ζήσει και να νιώθει με ένα παρόμοιο τρόπο απειλή από το γαμπρό της, από το τέρι της κόρης της, ότι αυτός ο άνθρωπος που έχει μπει στη ζωή της κόρης της θα της πάρει την ευκαιρία να ζει διαμέσου της κόρης της. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η πεθερά είναι πιο επικίνδυνη σε εισαγωγικά από τη μητέρα του γαμπρού. Πεθερές οι οποίες είναι άρρωστα δεμένες με τα παιδιά τους είναι πάντοτε επικίνδυνες. Okay. Εδώ να ξεκαθαρίσω, Αλέξανδρε, ότι δεν είναι όλες οι πεθερές τοξικές, δεν είναι όλες οι πεθερές άρρωστα συνδεδεμένες με τα παιδιά τους. Υπάρχουν και πεθερές που είναι ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Φυσικά. Που μεγάλωσαν τα παιδιά τους με αγάπη και με σεβασμό και που χαίρονται τα παιδιά τους να προχωρούν και να προοδεύουν στη ζωή τους και δεν επεμβαίνουν δημιουργώντας προβλήματα. Εμείς μιλάμε για τις περιπτώσεις εκείνες που μπορεί να γίνουν προβληματικές. Καταρχάς, όταν μπαίνεις σε μια νέα οικογένεια και γνωρίζεις την πεθερά, δεν ονειρεύεσαι ότι θα γίνεις κολλητός ή κολλητή μαζί της, ότι θα αποκτήσεις την τέλεια σχέση.
Στόχος σου είναι όταν μπαίνεις σε μια οικογένεια να έχεις όσο το δυνατό καλύτερη σχέση με το τέρι σου και όχι με τους γονείς του ή τους γονείς της. Ναι, αλλά δεν προσπαθείς να δείξεις καλό πρόσωπο για να σε συμπαθήσουν και αυτοί. Όχι. Όχι. Δεν πρέπει να δείξεις καλό πρόσωπο, πρέπει να είσαι ο εαυτός σου και να βάλεις όρια για από την αρχή. Για να μπορέσεις όμως να βάλεις όρια από την αρχή, δεν πρέπει να έχεις τέτοιες ψευδεστήσεις ότι εγώ είμαι πολύ καλή νύφη, είμαι πολύ καλή κοπέλα και θα γίνω πόλος και βρακή, με συγχωρείς, με την πεθερά μου. Θα γίνουμε πολιτές. Ναι. Και εγώ δεν είμαι σαν τις άλλες τις νύφες που δεν είναι καλές και δεν αγαπούν την πεθερά τους. Εγώ θα αγαπάω την πεθερά μου, θα την λατρεύω την πεθερά μου. Θεωρείς δηλαδή ότι η νύφη δεν μπορεί να γίνει κολλητή με την πεθερά? Είναι πολύ επικίνδυνο. Ναι. Κάτι τέτοιο. Είναι πολύ επικίνδυνο και μπορεί πολύ εύκολα να γυρίσει μπούμερα. Ναι. Και αυτό είναι επειδή οι ρόλοι δεν είναι ξεκάθαροι. Κρατάμε αποστάσεις, βάζουμε όρια, μιλάμε με σεβασμό στη μητέρα του άνδρα μας, στη μητέρα της γυναίκας μας και βάζουμε τα όρια μας. Δεν γινόμαστε υπερβολικά φίλοι, γιατί όταν αναπτυχθεί μεγάλη οικειότητα, τότε μπορεί να προκύψουν και καυγάδες και άλλου είδους προβλήματα. Να το πω έτσι λαϊκιστή, καλύτερα να μας φοβούνται παρά να πάρουν τον αέρα μας και να μας καταπατήσουν. Ωραία. Για να μπορέσεις να το κάνεις όμως αυτό, πρέπει να έχεις ψηλή αυτοεκτίμηση, να είσαι στοχευμένος, στοχευμένη και να βλέπεις ότι αυτό που είναι σημαντικό για σένα είναι η σχέση σου με το τέρι σου και από εκεί και πέρα οριοθετημένες σχέσεις με τους γύρω και όχι πολλά πολλά. Άρα από την αρχή κάνουμε μια είσοδο στην οικογένεια, με σεβασμό, με απλότητα, αλλά και με αυστηρότητα. Μάλιστα. Δεν δίνουμε χώρο για να γίνουμε υπερβολικά δεμένοι με τα αρνητικά αποτελέσματα που μπορεί να υπάρχουν. Είναι καλή ιδέα να τηρούμε και τα προσχήματα. Κάποιες γυναίκες, κάποιοι άντρες μιλούν στον πληθυντικό στα πεθερικά τους. Ναι. Δεν είναι κακή ιδέα. Γιατί αυτό κρατάει μια απόσταση. Και λες, σε σέβομαι, άρα απαιτώ και περιμένω και από σένα να με σέβεις. Αν τυχόν προκύψουν προβλήματα, δεν δείχνουμε καμία απολύτως ανοχή, μηδενική ανοχή. Δηλαδή, συμπεριφορές οι οποίες νιώθουμε ότι μας καταπατούν, τις σταματάμε άμεσα. Έχω συναντήσει καταπτωημένες, καταταλαιπωρημένες γυναίκες στην ηλικία των 50-60 ετών, οι οποίες μου είχαν πει ότι όταν ήμουνα στη δεκαετία των 20, των 30, που φτιάξα την οικογένειά μου, γινόμουν χαλή να με πατήσουν οι γονείς του συντρόφου μου, η πεθερά μου, ο πεθερός μου, τους έκανα όλα τους τα χατήρια, τους έκανα ένα σωρό τις υπηρετήσεις για να με αγαπήσουν, με αποτέλεσμα να με καταπατήσουν, να μην με σέβονται, να με ειρωνεύονται, να νιώθω μια τοξικότητα εκ μέρους τους. Και τώρα σε αυτή την ηλικία έχω σκάσει. Δεν είναι ανάγκη να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Επίσης, εάν υπάρχουν σοβαρά θέματα, αυτά οφείλει να τα αναλάβει και να τα επιλύσει το παιδί της πεθεράς. Ναι. Όχι η νύφη, όχι ο γάμος. Όταν δημιουργείται νέα οικογένεια, την πεθερά τη φέρνει ο γιος της, τη φέρνει η κόρη της στην εξίσωση. Ναι. Εκείνος που φέρνει αυτό το πρόσωπο στην εξίσωση είναι και υπεύθυνος. Είναι και υπεύθυνη για να επιλύσει το οποιαδήποτε προβλήματα προκληθούν από αυτό το πρόσωπο. Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα? Ναι, ολοκληρώστε. Όχι. Ναι. Πολύ συχνά παρατηρείται το φαινόμενο το παιδί της πεθεράς να είναι παθητικός χαρακτήρας, να μην μπορεί να σηκώσει κεφάλι προς τη μάνα, να σκύβει το κεφάλι και να δέχεται να το καταπατάει η μητέρα, να έχει παρεμβατικότητα δηλαδή και να καταπατά και τη σύντροφο και το σύντροφο. Και να καλείται ο ξένος, αυτός που δεν είναι αίμα της πεθεράς. Γιατί ξέρετε, οι δεσμοί αίματος είναι πολύ πιο έντονοι και δυνατοί από τους δεσμούς της συγγένειας που γίνεται εκ των υστέρων, της συγγένειας που γίνεται εξ αρχιστίας. Και αντί να λύσει το πρόβλημα αυτός που έχει τη δύναμη να το λύσει, αφήνει τον άλλον να προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα με αποτελέσματα καταστρεπτικά, κυρίως για τη σχέση του ζευγαριού. Και είναι τα προβλήματα, ρώτησες, Αλέξανδρε. Ναι, και είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνήθως οι νύφες, οι γαμπροί, οι πεθερές. Ναι. Και οι πεθερές, γιατί αντιμετωπίζουν και οι πεθερές προβλήματα. Ναι, θα μπορούμε να κάνουμε μια άλλη την επόμενη φορά. Θα μπορούμε να μιλήσουμε για προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πεθερές από τις νύφες τους και να βγάλουμε και οι πεθερές να μας πούνε τα προβλήματά τους, γιατί θέλουμε να είμαστε δίκαιοι εκπομπή και να έχουμε μια δίκαιη αντιμετώπιση των ανθρώπων. Όπως είπα και προηγουμένως, δεν είναι όλες οι πεθερές κακές.
Δεν είναι όλες οι πεθερές τοξικές και μπορεί να συμβεί και το αντίστροφο. Δηλαδή, ναι, το νέο πρόσωπο μπαίνει στην οικογένεια, η νύφη ή ο γαμπρός, να είναι αυτοί που δημιουργούν τα θέματα. Άκριβώς. Και να επιφέρουν την τοξικότητα. Μια παρεμβατική πεθερά μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα σε ένα ζευγάρι. Μπορεί να πηγαίνει πολύ συχνά στο σπίτι του ζευγαριού, να πηγαίνει απρόσκλητη. Έχω ακούσει περιπτώσεις που η πεθερά κρατάει κλειδί και μπαίνει στο σπίτι, στο διαμέρισμα του ζευγαριού, χωρίς να ζητήσει την άδεια, χωρίς να το προαναγγείλει, να τους διακόπτει από προσωπικές στιγμές, να τους ενοχλεί από τον ύπνο τους. Πολλές φορές οι πεθερές τοξικές μπορεί να κάνουν παρατηρήσεις για την ανατροφή των παιδιών, να κακομαθαίνουν τα παιδιά, να τα παραχαϊδεύουν ή να διαφωνούν με τη διαπαιδαγώγηση που έχουν συμφωνήσει οι γονείς για τα παιδιά και να δημιουργούν θέματα εκεί πέρα. Mm-hmm. Μπορεί να βάζουν θκιάλαφα που λέμε στην κυπριακή διάλεκτο, δηλαδή να λένε λόγια στην ύφη τους εναντίον του γιού τους, στο γαμπρό τους εναντίον της κόρης, στις κόρες τους εναντίον του γαμπρού τους, του γιού τους εναντίον της νύφης τους, δηλαδή να σπέρνουν διχόνοιες. Mm-hmm. Και γενικότερα οποιαδήποτε συμπεριφορά δεν δείχνει σεβασμό προς την οντότητα του νέου ζευγαριού είναι προβληματική. Μάλιστα. Μάλιστα. Εγώ τώρα θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Σε περίπτωση που ξεκινήσω μία σχέση, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να προσέξω για να ξεχωρίσω την καλή από την κακή πεθερά? Κοίταξε, Αλέξανδρε μου, ούτως ή άλλως το να κρατήσουμε μια απόσταση, να οριοθετήσουμε τα πεθερικά μας και να έχουμε κάποιες αυρότητες, αλλά όχι ιδιαίτερα κολλητιλίκια, mm-hmm, είναι καλές συμβουλές για όλα τα πεθερικά, όχι ειδικά για αυτά που μπορεί να είναι τοξικά. Ναι. Αλλά κάποιες συμπεριφορές που μπορεί να είναι προβληματικές είναι τηλεφωνήματα αργά το βράδυ προς το τέρι μας, επισκέψεις χωρίς προαναγγελία, έκφραση απόψεων για το τι κάνουμε με τη σχέση μας και με τη ζωή μας χωρίς να ρωτηθεί η γνώμη και γενικώς παρεμβατικότητα, χειριστικότητες, συναισθηματισμοί, κουβέντες του τύπου εγώ που θυσιάστηκα για σένα και εσύ δεν κάνεις αυτό που σου λέω εγώ, ή απαιτήσεις πρέπει οπωσδήποτε πάση θυσία να έρχεστε κάθε μεσημέρι να τρώτε στο σπίτι μου, ή γιατί να πάτε διακοπές εκεί, να πάτε αλλού, ή θέλουμε να πάμε μαζί διακοπές και διάφορα τέτοια. Δηλαδή συμπεριφορές που δείχνουν ότι η πεθερά ή ο πεθερός δεν σέβονται το νέο ζευγάρι. Το νέο ζευγάρι οφείλουμε να το σεβόμαστε, ναι, και να το υποστηρίζουμε. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι που μπορεί η νύφη ή ο γαμπρός τέλος πάντων να αλλάξει αυτή τη συμπεριφορά που έχει η πεθερά ή ο πεθερός αντίστοιχα, ή έχει να κάνει με το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου? Σαφώς έχει να κάνει με το χαρακτήρα του και δεν είναι εύκολο να δεν είναι δυνατόν να την αλλάξουμε. Μπορούμε όμως να την αναχαιτήσουμε. Μπορούμε να δώσουμε το μήνυμα ότι δεν τα ανέχομαι αυτά που κάνεις. Ότι αυτά που κάνεις δεν περνάνε εδώ, δεν πιάνουν εδώ. Γι' αυτό μίλησα για οριοθέτηση, γι' αυτό μίλησα για προσοχή από την αρχή, για απόσταση. Η απόσταση δεν είναι κακία. Δεν σημαίνει πως δεν εκτιμάς, δεν σέβεσαι και δεν αγαπάς αυτούς τους ανθρώπους. Ίσως είναι και όρια. Ναι, οριοθέτηση. Η οποία οριοθέτηση είναι μόνο αγάπη και σεβασμός. Απλά πρέπει να είναι και από τις δύο πλευρές, Θέκλα μου. Διότι από τη μια μπορεί να ζητάμε από τα πεθερικά μας, για παράδειγμα, τη βοήθεια, να μας προσέχουν τα παιδιά, να μαγειρεύουμε στη ζωή μας. Και μετά ερχόμαστε και απαιτούμε τα όρια να είναι πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή, εσύ στο σπίτι σου, εγώ στο σπίτι μου. Ανδρέα μου, κοίταξε, εγώ είμαι εναντίον της άποψης να κάνουμε μια οικογένεια βασισμένη πάνω στις δυνάμεις των πεθερικών μας ή των γονιών μας. Οι γονείς μας δούλεψαν σκληρά να μας μεγαλώσουν εμάς, δούλεψαν σκληρά να μαγειρέψουν για να τρώμε εμείς, δούλεψαν σκληρά για να κάνουν τη δουλειά τους ως γονείς. Τώρα είναι η ηλικία τους να ξεκουραστούν, να πάνε ταξίδια, να πάνε διακοπές και να χαρούν την συνταξιοδότησή τους ή να εργαστούν, γιατί πολλές φορές τα πεθερικά μπορεί να είναι μέλη και να εργάζονται ακόμη. Δηλαδή, αν κάνεις παιδί στα 20 και το παιδί σου κάνει παιδί στα 30, είσαι 50 όταν θα γίνεις γιαγιά ή παππούς, οπότε έχεις και εργασία. Εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτό το φαινόμενο που είναι πολύ σύνηθες στην κυπριακή κοινωνία, που πολλοί γονείς που βρίσκονται στην 5η, 6η δεκαετία της ζωής τους, ακόμη και στην 7η δεκαετία της ζωής τους, καταταλαιπωρούνται μεγαλώνοντας τα εγγόνια τους και αναλαμβάνοντας ευθύνες και υποχρεώσεις των παιδιών τους και όχι δικές τους. Εννοείται. Εγώ αυτή την άποψη έχω. Ναι. Και επίσης θυμώνω και με μερικούς παππούδες, γιαγιάδες, οι οποίοι θέλουν αμέτη μου χαμέτη να μεγαλώσουν τα εγγόνια τους και δεν
σκέφτονται καθόλου πότε θα ξεκουραστούν αυτοί ήδη και πότε θα ζήσουν. Πότε θα ζήσουμε, ρε παιδιά, είμαστε μικροί, πάμε στο σχολείο. Θέλουν όμως ή δεν έχουν άλλη επιλογή, Θεκλά μου, να αφήσουν τα παιδιά. Μιλάω για τις περιπτώσεις που κοίταξε, αν δεν είχες γονείς, τι θα έκανες? Αν οι γονείς σου είχαν φύγει από τη ζωή, τι θα έκανες? Δεν θα έκανες, δεν θα έβαζες τα δύο σου πόδια σε ένα παπούτσι για να βρεις μια λύση? Δεν λέω να μην έχουν οι παππούδες σχέσεις και επαφές με τα εγγόνια τους. Να έχουν, αλλά σε ένα άνετο περιβάλλον. Είναι πολύ διαφορετικό να κρατήσεις τα παιδιά για 2, 3, 4 ώρες να βγει το ζευγάρι έξω και εκείνες τις ώρες να παίξεις με τα εγγόνια σου, να μαγειρέψεις, να πας μια βόλτα, να τα χαρείς, να σε χαρούν, να τα γνωρίσεις, να σε γνωρίσουν και μετά να επιστρέψεις στους γονείς τους και εσύ να ξεκουραστείς. Και πολύ διαφορετικό να έχεις τα παιδιά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Απλά να μην θεωρούμε δεδομένη την παρουσία τους στη ζωή μας και να μην εκμεταλλευόμαστε την καλοσύνη και την καλή τους διάθεση. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς όπως το λες, ζωή μου, ακριβώς όπως το λες. Αυτό είναι. Έτσι. Δηλαδή, ο σεβασμός είναι και από τις δύο πλευρές. Είπα λάθος το όνομά σου? Ζωή, δεν είναι το όνομά σου? Τι. Σόφη, συγγνώμη, Σόφη. Είδες, το είπα λάθος, Σόφη. Δεν πειράζει. Είμαι λίγο κουρασμένη, δεν έχω κάνει σίεστα σήμερα το μεσημέρι. Έτσι όπως το είπες, Σόφη μου, να μην τους θεωρούμε δεδομένους και να τους αγαπάμε και να τους σεβόμαστε και να έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν φέρει στη ζωή τον άνθρωπό μας, αυτόν που αγαπάμε, αυτόν με τον οποίο είμαστε ερωτευμένοι, που είναι το τέρι μας, που έχουμε κάνει τα παιδιά μας. Ακριβώς. Θέλουν σεβασμό για αυτόν τον λόγο. Έτσι. Θέκλα μου, πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Θα το συνεχίσουμε για την επόμενη εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και θα τα πούμε, γιατί έχω και άλλες απορίες. Θα σε πάρω για τηλέφωνο μετά, γιατί σου χρωστάω έτσι μια συνομιλία. Ήθελα να το πω. Φιλιά σε όλους. Φιλιά. Γεια σου. Γεια σου. Σόφη και στον Ανδρέα. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια.